απλά οι άνθρωποι που κυβερνάνε εντέλονται από τη Γερμανία να μην το κοινό, το κοινού, να μην το δημιουργούν την αίσθηση στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει η προοπτική αυτή. Κι όμως, θα το πω ευθέως, εάν δεν γίνει διαγραφή χρεών πανευρωπαϊκά, πάμε σε νέα μνημόνια. Δεν την γλιτώνουμε. Ό,τι και να σας λένε, από τη Νέα Δημοκρατία σας λένε ψέματα. Σε νέα μνημόνια, νέες περικοπές μισθών, νέες περικοπές συντάξεων, νέες περικοπές έτσι σε επιδόματα, θα κοπούν όλα αυτά. Θα με θυμηθείτε, εγώ σε ενημερώνω από τώρα, μην μου λέτε να σας τα πάτε. Και αντί, και εγώ το ερώτημά μου, γιατί δεν επικεντρωνόμαστε στο θέμα της διαγραφής των χρεών, στηρίζοντας όλες τις άλλες χώρες που ανέφερα που το υποστηρίζουν. Ποιες χώρες είναι αυτές? Το ερώτημα, γιατί επιμένει χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, το Βέλγιο, ακόμη και το Λουξεμβούργο, έχουν κάνει ένα υποσύνολο κρατών αυτές οι χώρες που ασκούν πιέσεις προς Βρυξέλλες και τη Γερμανία, έβγαλε κατ' επέκταση, να δεχθεί διαγραφή χρεών την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πιέζουν. Η Ελλάς δεν ταυτίζεται με τις χώρες αυτές. Όχι. Πού είναι συμφέρον μας? Έχουμε το μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, το καταλαβαίνετε. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πηγαίνει. Όχι. Γιατί επιμένει λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση πως το δημόσιο χρέος μας είναι βιώσιμο και παίζει το βρώμικο παιχνίδι των Γερμανών? Γιατί? Ρωτώ εσύ, να, εδώ βλέπετε τους πίνακες, δεν χρειάζεται πολύ άλλο, τα χρέος, κρακ, πώς πηγαίνει. Γιατί, σκεφτείτε γιατί, δεν πηγαίνει με τις άλλες χώρες που ζητάνε διαγραφή χρεών, αλλά κάθεται μακριά και βλέπει γιατί οι Γερμανοί κάνουν τα ντα, οι ντα. Γιατί κάνουν ντα οι Γερμανοί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει άρρηκτες σχέσεις με τη Γερμανία. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πριν γίνει κυβέρνηση, ναι, μεν έλεγε άλλα, αλλά είχε πομπές από το παρελθόν με την τρικομματική κυβέρνηση, θυμάστε καλά, με τη Siemens. Οπότε όταν κυβέρνησε, το αυτάκι το τραβούσε η Μέρκελ, γιατί ήξερε στοιχεία ποιοι τα πήραν, πώς τα πήρε το κόμμα. Άρα λοιπόν, βλέπετε τους πινάκες που είναι τρελοί, είναι απίστευτο αυτό που έρχεται. Είναι απίστευτο. Επικαλούμενη λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση τις αξιολογίες που ήταν βασικές υπεύθυνες για την κρίση του 2008. Τι κάνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα? Επικαλείται τις αξιολογήσεις σήμερα, όπως έκαναν και το 2008 οι κυβερνήσεις, η Νέα Δημοκρατία πάλι, που έλεγαν, μα οι αξιολογήσεις είναι καλές, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το 8 τα λέγανε αυτά. Όλα είναι καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα, όλα δεν είναι καλώς. Τα ίδια λέγε τώρα. Δείτε πώς η ιστορία αναπαράγεται. Το χρέος μας κρίνεται βιώσιμο σήμερα από τις εταιρείες αξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι είναι στο 230% επί του ΑΕΠ. Τότε είμαστε στο 127% γιατί πήγαμε στα μνημόνια. Τώρα είμαστε στο 230% και επιμένει η Νέα Δημοκρατία να λέει ότι όλα είναι καλά και είναι βιώσιμο το χρέος. Βρείτε μου τη λογική. Πείτε μου εσείς αν το βρίσκετε λογικό. Με το κόκκινο δε ιδιωτικό χρέος, γιατί υπάρχει το δημόσιο χρέος που είναι στο 230%, υπάρχει και το ιδιωτικό. Ιδιωτικό είναι των ιδιωτών, ημών, των πολιτών. Του Γιάννη, του Κυριάκου, του Σταύρου, του Γιώργου. Το χρέος είναι 150% του ΑΕΠ. Από το 10 έως 20% το 2010 και με την οικονομία μας σε δυσχυρότερη κατάσταση σήμερα. Το καταλάβες, Γιάννη μου? Δηλαδή φανταστείτε τι έρχεται. Η Ελλάδα πάντως δεν πρέπει να μόνο να συνταχθεί με τις χώρες που απαιτούν μια πανευρωπαϊκή διαγραφή χρέους. Όχι. Τι πρέπει να κάνει? Να ζητήσει αποζημίωση από την Τρόικα για την καταστροφή που του προκάλεσαν τα μνημόνια. Μπορούμε να ζητήσουμε. Μπορούμε να προσφύγουμε σε διεθνή δικαστήρια. Μπορούμε. Αρκεί η ελληνική λύση π.χ. να μην τα έχει πάρει από τη Siemens. Γιατί οι υπόλοιποι, οι συστημικοί, έβαλαν το κουταλάκι. Το χεράκι στο μέλι. Το βάλαμε. Εμείς δεν βάζουμε χεράκια στο μέλι. Όχι, το μέλι είναι το λίγου λαού. Έτσι μπορείς να πας. Αλλιώς δεν πας. Δεν μιλώ για επανορθώσεις και γερμανικές αποζημιώσεις. Τα ξεχάσαν όλα αυτά. Αλλά για να το κάνει μια κυβέρνηση αυτό, πρέπει να έχει ηγέτη, ο οποίος δεν βρίζει απλά τη Γερμανία γιατί χαϊδεύει την Αμερική ή τη Ρωσία, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι αρχηγίσχοι, οι οποίοι βρίζουν τη Γερμανία μεν, αλλά εντολές παίρνουν από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Όπως και πολλοί δημοσιογράφοι εσχάτως βρίζουν τη Γερμανία συνεχώς, αλλά με την Αμερική είναι οι περισσότεροι. Εμείς είμαστε με την Ελλάδα. Το ξεκαθαρίσαμε. Επίσης, πρέπει να καταργηθεί το PSI.
και οι υποχρεώσεις που ανέλαβε με το τρίτο μνημόνιο η Τρόικα εσωτερικού. Όλα αυτά πρέπει να τα διεκδικήσεις. Όπως η σύσταση της ΑΔΕ και ειδικά του υπερταμείου με το οποίο λαττείται η δημόσια περιουσία μας. Αυτές είναι κινήσεις που πρέπει να γίνουν και θα γίνουν από την ελληνική λύση. Αν δεν γίνουν, είμαστε τελειωμένοι, παιδιά. Να η δασκάλα και ο μαθητής. Έτσι και με τον Σαμαρά, έτσι και με τον Τσίπρα, έτσι και με τον Καραμαλή. Έτσι ήταν η σχέση τους. Για να καταλάβετε, η δασκάλα και ο μαθητής. Έτσι μας συμπεριφέρεται σαν μαθητούδια. Και δείτε πώς ακούει άλλος. Για να καταλάβετε τη γλώσσα του σώματος. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Επίσης, η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δημιουργεί χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αφού υπάρχει στο καταστατικό της. Γιατί η χρηματοδότηση της οικολογικής και κοινωνικής αδικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Υπάρχουν προτάσεις από την ελληνική λύση συγκεκριμένες, συγκροτημένες, φυσικά με δημοκρατικό έλεγχο, για να μην καταστήσει την Ευρώπη γερμανική αυτοκρατορία. Με όπλο, το ευρώ που είναι γερμανικό νόμισμα. Αντί για τον Μάρκο, οι Γερμανοί έχουν το ευρώ. Είναι το νέο όπλο, το δολοφονικό, το ευρώ, εναντίον των άλλων κρατών μελών. Και το χρησιμοποιεί γιατί ένα επιχείρημα να δώσω. Και το λέω πολλές φορές στην Βουλή. Πείτε μου πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έδρα τις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι στη Φραγκφούρτη. Δεν βλέπετε αντίφαση. Διότι η οικονομική ισχύς είναι αυτή που προσδίδει η πολιτική και στρατιωτική ισχύ. Όποιος ελέγχει το χρήμα, ελέγχει τον κόσμο. Αφού η Γερμανία ελέγχει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φραγκφούρτη, ελέγχει όλη την Ευρώπη. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό μερικοί ή δεν θέλετε το καταλάβετε. Εγώ θα το επαναλαμβάνω συνεχώς. Και επίσης, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπετε κάτι τέτοιο στη Γερμανία σε μια χώρα που δεν έχει ιστορία, αλλά έχει ποινικό μητρό. Μια χώρα που θέλει να εκμεταλλευτεί τους πάντες, παρά το ότι είτε στηρίχθηκε το 1953 σε διαγραφή χρεών. Η Γερμανία για να ανοικοδομηθεί το 1953 συνέδεσε και η Ελλάδα να διαγραφεί χρέος της από την γερμανική κατοχή, την ναζιστική ιδιωδία, αλλά και να αναγνωρίσουμε χρέος που διέγραψε μεταξά υπέρ των Γερμανών. Αυτή η αναγνώριση χρέους, αλλά και η διαγραφή χρέους, έκανε πλούσιες τρεις ελληνικές οικογένειες. Παύλουτες, τρεις. Ψάξτε λίγο την ιστορία, για να δείτε εδώ βλέπετε τη διαγραφή του χρέους Γερμανίας, τότε έγινε, το 1953, και η Ελλάδα μέσα. Εκεί την περίοδο ήταν τρεις οικογένειες. Ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Παπανδρέου, ο κ. Καραμαλής, η πρώτη, εδώ είναι η υπογραφή. Για να μην ξεχνιόμαστε, τρεις οικογένειες, άγιες οικογένειες, τρεις άγιες. Γιατί κάποιοι θεωρούν, λέει, εγώ είμαι καραμαλικός, με τον παλιό Καραμαλή, ρε. Ναι, ρε μεγάλε, αλλά πες τα όλα, όλα. Γιατί ναι, μεν ήταν μεγάλες προσωπικότητες, αλλά ξέρουμε τα πάντα για αυτούς. Όπως το πετρέλαιο που κρύβατε όλοι σας. Οι νέοι εκολαπτώμενοι αρχηγείς και αρχηγοί κομμάτων από κομμάτων κτλ. Τη δεκαετία του 80 τα θάψατε αυτά. Τα θάψατε ο Σοφιανόπουλος που μίλησα μαζί του 5 φορές τον ήξερα προσωπικά τον άνθρωπο για δημοσιογράφους που το παίζουν οι υπερπατριώτες τώρα. Έπνεε τα μένεα και έβριζε ο άνθρωπος. Αυτή λέει κλιμάτισαν εις βάρος της Ελλάδος. Εδώ λέμε τις υπογραφές. Κάπου πρέπει να είναι το Μητσοτάκης, ρε παιδιά. Πού είναι ο Μητσοτάκης.